Στο κλειστό γήπεδο Νέας Σμύρνης, ο Ίκαρος αντιμετωπίζει τον Ιωνικό, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση της Β' Εθνικής και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και για την άνοδο στην Α2. Οι παίκτες του Ιωνικού, Γοργόνης τώρα κατεβάζει την μπάλα, δίνει ξανά στον γραμματικό. Γοργόνης τώρα θα δώσει στον Ζούκα. Ο Ζούκας κάνει τον μπάσιμο, δεν θα καταφέρει όμως να πετύχει το καλάθι. Έχω δίπλα μου τον Φώτη Καρακώστα, τον προπονητή της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Coach, γνωρίζατε από την αρχή ότι θα έχετε ένα δύσκολο έργο κοντρα στον Ιωνικό, που είναι στην πρώτη θέση και μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο. Το παλέψατε, η αλήθεια είναι. Τελικά ήρθε μια ήττα με σκορ 61-72. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Σαφέστατα στην ποιότητα των παιχτών του Ιωνικού. Χωρίς αμφιβολία, πολύ ποιοτικοί παίχτες. Όταν πλησιάζαμε, ακόμη και όταν περάσαμε μπροστά, με προσωπικές κυρίως ενέργειες, καταφέραν, βάλανε κρίσιμα καλάθια και δίκαια νικήσανε. Είδαμε πάντως ένα κλειστό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί από το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου και μετά είδαμε τον Ιωνικό να παίρνει μια διαφορά. Νομίζετε ότι εκεί πέρα κρίθηκε ουσιαστικά η επικράτηση για τον Ιωνικό? Θεωρώ ότι πιστεύαμε μάλλον πριν το παιχνίδι ότι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή ο Ιωνικός θα κάνει ένα δίλεπτο πάρα πολύ δυνατό. Έκανε δύο δίλεπτα μες στο παιχνίδι, καταφέραμε και επιστρέψαμε. Όμως είναι επόμενο ότι η ποιότητα θα υπερτερήσει τελικά και έχουν και ποσότητα, δηλαδή είναι και πολύ βαθύ το ρόστερ, πέρα από το ότι τα παιδιά που παίζουν περισσότερο είναι πολύ καλοί παίκτες. Έχουν και μεγάλο βάθος στον πάγκο, υστερούμε λίγο εκεί. Παρ' όλα αυτά, αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κάνανε. Συνεχίζετε να έχετε μπροστά σας μια δύσκολη μάχη, που είναι να φτάσετε στον δύσκολο στόχο που είναι η παραμονή. Αρκετές ομάδες θα παλέψουν για αυτήν και έχετε αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά σας. Είμαστε σε δυσχερέστατη θέση, είμαστε δυστυχώς τελευταίοι. Παρ' όλα αυτά, παλεύουμε μέσα από την καθημερινότητα να βελτιωνόμαστε. Από τις προπονήσεις μας, παιχνίδι με παιχνίδι, νομίζω παρουσιαζόμαστε καλύτερη, έτσι βλέπω εγώ, εσείς το βλέπετε απ' έξω, έχετε μια εικόνα. Όπως είπα και στους παίκτες μέσα, θέλω να δούμε, απομένει να δούμε αν αυτή η βελτίωση που είναι βέβαιη, δεδομένη και συνεχώς μεγαλώνει, αν θα είναι αρκετή για να πετύχουμε το στόχο. Πιστεύουμε πως ναι, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Θα το δούμε. Έχει μπει και ο Γιώργος Κουντουράς στην πεντάδα για τον Ιωνικό. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τώρα για τον Ίκαρο. Ο Βούζας βρίσκει τον Ζούκα. Ο Ζούκας θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Κάνει το σκορ 16-17. Κοντά μου ο Σάββας Δορκοφίκης, ένας ακόμη από τους παίχτες του Ίκαρου Νέας Σμύρνης. Σάββα, ήταν ένα παιχνίδι πρόκληση για εσάς να τεστάρετε και τις δυνάμεις σας κόντρα στην ομάδα που ξεχωρίζει φέτος, στην Β' Εθνική. Βάλατε δύσκολα στον Ιωνικό μέχρι ένα σημείο. Στη συνέχεια κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι να πάρουν μια διαφορά και να πάρουν την νίκη. Πώς το είδες το παιχνίδι σου? Σίγουρα ήταν μια η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Εμείς μπήκαμε, σεβόμασταν από την αρχή, δεν τους φοβηθήκαμε. Παλέψαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να σταματήσουμε κάποια δικά τους ατού. Ήταν πολύ δύσκολο, κουραστήκαμε και στο τέλος δεν τα καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη νίκη που θέλαμε. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε στον Ίκαρο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και στο τέλος να βγούμε εμείς οι νικητές και να σωθούμε. 11 παιχνίδια μένουν ακόμη. Σιγά σιγά μπαίνει στην τελική του ευθεία το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Έχετε να δώσετε μια μεγάλη μάχη μπροστά σας, έτσι? Έτσι ακριβώς. Ο Μάρτης για μας είναι πολύ δύσκολος. Έρχονται παιχνίδια που πρέπει να τα κερδίσουμε αν θέλουμε πραγματικά να σωθούμε στην κατηγορία. Το στόχο σου τριών πόντων από τον Γιώργο Κουντουρά, που πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι στην πεντάδα για την ομάδα του Μάριου Γούναρη. Βούζας, Δορκοφίκης τώρα, γραμματικός για τρεις. Η μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Παίρνει το rebound όμως ο Δορκοφίκης και θα σκοράρει. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σάββα Δορκοφίκη. Ο Διογέννης Γοργόνης είναι κοντά μας, ένας από τους παίχτες του Ίκαρου Νέας Σμύρνης. Διογέννη, ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο ο Ίκαρος το πάλεψε. Γενικότερα παλεύετε όλα τα παιχνίδια σας, κυρίως μέσα στην έδρα σας, αλλά είχατε πολύ δύσκολο έργο εξ αρχής κόντρα στον Ιωνικό που είναι στην πρώτη θέση. Εσύ πώς το είδες το παιχνίδι? Ήταν πολύ δύσκολο, το ξέραμε. Η ομάδα ήταν πολύ καλή, αποτελείται από πολύ καλούς παίχτες. Το φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Δυστυχώς στο τέλος χάσαμε κάποια σουτ, αυτοί βάλανε κάποια σουτ. Και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως βγάζετε ιδιαίτερα στα τελευταία παιχνίδια σας, βγάζετε πάθος, βγάζετε πείσμα, παλεύετε για το καλύτερο δυνατό σε όλα τα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να εκπληρώσετε το δύσκολο στόχο σας που έχετε μέχρι το τέλος? Ναι, ναι, πρέπει να το πιστέψουμε. Αν δεν το πιστέψουμε εμείς, δεν γίνεται αυτό. Θέλει πολύ πίστη, υπομονή και το αποτέλεσμα θα φανεί στο πρώτο δεκαλέπτο. Πετροδημόπουλος θα βρει εκεί τον Κανονίδη.
Θα βγάλει έξω στη γωνία αυτός. Ένα σουτ για τρεις και πάλι εκεί από τον Παπαδόπουλο. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, αλλά ξανά παίρνει την μπάλα ο Ιωνικός. Φώτης Βασιλόπουλος. Πανέξυπνη πάσα για τον Κανονίδη και αυτός θα σκοράρει. Ένας από τους παίκτες του Ιωνικού είναι κοντά μας, ο Μάριος Μπατής. Μάριο, αντιμετωπίζατε σήμερα μια ομάδα που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά είναι μαχητική. Παλεύει τα περισσότερα παιχνίδια, ιδιαίτερα τα εντός έδρας. Σας δυσκόλεψε μέχρι ένα σημείο στο παιχνίδι. Στη συνέχεια καταφέρατε και ανοίξατε τη διαφορά και πήρατε τη νίκη. Με τα δικά σου μάτια, πώς είδες το παιχνίδι? Περιμέναμε ένα σκληρό παιχνίδι γενικά και στα δύο μέρη του γηπέδου. Είχαμε ένα θέμα στα επιθετικά rebound του Ικάρου, γι' αυτό μένε κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, μπορώ να πω. Όταν καταφέραμε να ελέγξουμε τα rebound και να βάλουμε την μπάλα κοντά στο καλάθι, εκεί ήταν η υπεροπλία μας και νομίζω ότι στο τέλος κερδίσαμε, δεν θα πω εύκολα, αλλά δίκαια. Η ομάδα σου πρωταγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Από το καλοκαίρι κάνατε πολύ σημαντικές μεταγραφές. Έχετε μόλις μία ήττα φέτος σε 19 παιχνίδια και ουσιαστικά είστε διαφιλονίκιο φαβορί για το πρωτάθλημα και την άνοδο. Η ομάδα έχει στηθεί με αυτό το στόχο, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θέλουμε να μείνουμε με αυτή τη μία ήττα. Δεν θέλαμε να την κάνουμε καθόλου την ήττα, αλλά από τη στιγμή που την κάναμε, θέλουμε να μείνουμε με μία. Ο στόχος είναι η Α2. Και ελπίζουμε να το πετύχουμε στο τέλος. Εσύ επέστρεψε σήμερα σε γνώριμα μέρη, καθώς έχεις δύο θητείες στον Πανιόνιο, δύο διαφορετικές τετραετίες στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Πώς ένιωσες την επιστροφή σου στο κλειστό γήπεδο Artex? Εντάξει, έχω ξανάρθει και άλλες φορές ως αντίπαλος. Τώρα ήρθαμε μια άλλη ομάδα, όχι τον Πανιόνιο. Πάντα είναι ένα ζεστό, ωραίο μέρος το Artex, ένα μπασκετικό γήπεδο. Και εύχομαι τα καλύτερα για τον Πανιόνιο που παλεύει κιόλας για το καλάθι. Τώρα ο Μπατής για τους νικαιώτες. Μπατής θα βρει στην γωνία τον Βασιλόπουλο. Το passing game εκεί τώρα για τον Ιωνικό. Ένα σουτ για τρεις άστοχο από τον Κατούφα. Το rebound για τους γηπεδούχους. Στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου όλα αυτά. Μελισσουργός για τον Δροκοφίκη. Καστή πάσα για τον Ζούκα. Αυτός ξανά έξω για τον Δροκοφίκη. Μελισσουργός τώρα. Μελισσουργός πάει από δεξιά. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Ίκαρος είχε εξ αρχής ένα δύσκολο έργο κόντρα στον πρωτοπόρο Ιωνικό και αδιαφιλονίκητο το φαβορί για την άνοδο και τελικά, αν και το πάλεψε, γνώρισε την ήττα με σκορ 61-72. Από το κλειστό γήπεδο Αρτάκης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.